Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο τον Κώστα Πουλακίδα και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Δημήτρη, ξεκινώ με σένα. Καθώς βλέπουμε πλέον η Ελλάδα να είναι ψηλά, όχι μόνο στους θανάτους, στην πανδημία κλπ. Και στη λίστα της ακρίβειας, πάμε καλά. Είμαστε μέσα στις 10 ακριβότερες χώρες του κόσμου στο θέμα των καυσίμων. Επίσης υπάρχει μια τριπλή μέγενη, θα έλεγα. Ακρίβεια, πληθωρισμός, χρέος, και την ίδια ώρα οι πολίτες πρέπει να τα βγάλουν πέρα με μια πολυεπίπεδη κρίση, πρωτόγνωρη κρίση, χωρίς μια ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία. Ο πληθωρισμός, οι εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι στο 11% το Μάιο. Τα καύσιμα, που είναι η πιο δραματική κατάσταση όλων, το θέμα των καυσίμων δηλαδή, 3 ευρώ, εκτιμάται ότι θα φτάσουν 3 ευρώ το λίτρο. Και το χρέος, ορολογιακή βόμβα, 607 δις ευρώ, διάβαζα, έχει φτάσει. Μια απελπιστική κατάσταση, στην οποία θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί που την πληρώνουν περισσότερο είναι οι πιο φτωχοί, οι πιο αδύναμοι. Και επειδή βλέπαμε και στο βίντεο, ο Πρωθυπουργός τι κάνει, ήταν στον Νταβός σήμερα, προσπαθεί να φιλοτεχνήσει μια εικόνα εξοραϊσμένη για την οικονομία, για τη χώρα, φωτίζοντας μόνο εκείνες τις πτυχές που ευνοούν το κυβερνητικό αφήγημα. Για παράδειγμα, τον ακούσαμε να λέει ότι αποπληρώνονται πρόωρα τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό το οποίο περιμένει κανείς να ακούσει, γιατί το βιώνει η κοινωνία, είναι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Για παράδειγμα, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους, γιατί δεν τους φτάνει ο μισθός τους, για τις οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, διότι η ρήτρα αναπροσαρμογής τους εκτοξεύει και πώς να τον πληρώσουν του λογαριασμού, ή για τους επιχειρηματίες, για παράδειγμα, που πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με λουκέτα, γιατί αυξημένες υποχρεώσεις, περιορισμένη κατανάλωση. Η κατάσταση έτσι όπως είναι, χειμώνα δεν βγάζουμε. Αυτά τα δεδομένα, ο χειμώνας δεν βγαίνει. Έτσι. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι και το καλοκαίρι παίζεται. Για τους πολλούς χωρίς διακοπές, άντε για κανένα μπάνιο σε καμιά κοντινή παραλία, και μέχρι εκεί. Πάντως, ένα σημείο το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε και μου κάνει εντύπωση και δείχνει τον τρόπο που αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση την κατάσταση, είναι τα φορολογικά έσοδα του τετραμήνου, που είναι αυξημένα 12%, και σε ποιο συμπέρασμα μας οδηγεί αυτό? 1,75 δις, ναι. Υπέρβαση. Αν υπήρχε διαφορετική προσέγγιση, θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα επιπλέον για να δοθεί ανάσα, πρόσκαιρα, μέσα στο όριο του δημοσιονομικού χώρου που επιτρέπεται, να το δεχτώ. Προφανώς δεν είναι κανείς υπερφύελος ή παράλογος. Όμως αυτό το οποίο βιώνει η κοινωνία είναι την ιδεολειψία της κυβέρνησης, που στην ουσία λειτουργεί τιμωρητικά από τη στιγμή που αυτές οι μικρές ανάσες που μπορούν να δοθούν δεν αξιοποιούνται από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και βεβαίως, μια και το πρόβλημα της αντλίας που λέμε στα πρατήρια καυσίμων είναι αυτή τη στιγμή το μείζον θέμα, με μια μπακάλικη λογική θα μπορούσε να πει κανείς 1,5 δις κάνει για ένα χρόνο η μείωση στα κατώτατα επιτρεπτά επίπεδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 1,75 η υπέρβαση στα έσοδα τετραμήνου, να τα λεφτά. Προφανώς και από το τετράμινο, έτσι, και βάλε και το τετράμινο κατανάλωσης, αλλά εδώ η λογική είναι κερδάμε παντού αδέρφια. Είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη, 8 στον κόσμο στην πιο ακριβή βενζίνη. Έχουμε γίνει Μονακό. Το Μονακό μας περνάει κατά ένα λεπτό στην τιμή της βενζίνης. Στους μισθούς και στο κόστος διαβίωσης στο Μονακό μας περνάει πολύ περισσότερο. Έτσι. Ναι. Οπότε αυτούς δεν τους πολύ πειράζει το ότι εμείς έχουμε τη βενζίνη εκεί. Εμάς όμως που είμαστε από τις φτωχές χώρες της Ευρώπης, μας κόβει πραγματικά τα πόδια. Αλλά σου λέω, κερβάμε, έβλεπα νωρίτερα τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. 65% ήταν αρνητικές γνώμες για την οικονομία. 65%. Το 54% λέει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Το 52% διαπιστώνει ότι είναι χειρότερα σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι κομβικό. Ναι. 16% έχει βελτιωθεί, για αυτούς βούλεψε η κυβέρνηση. 16% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί η θέση του. Για αυτούς έχει βουλέψει η κυβέρνηση, για το 16%. Το 52% λέει όχι. Είμαι χειρότερα από ό,τι ήμουν πέρσι. Και ποια είναι τα προβλήματα? Πρώτο η ανεργία, δεύτερο η οικονομία, τρίτο η ενέργεια, τέταρτο η ενεργία. Αυτά τα τέσσερα προβλήματα είναι και τα τέσσερα προβλήματα της τσέπης. Ναι. Έτσι. Αυτά θα κρίνουν και τις εκλογές. Και επειδή λέμε διάφορα,
Διαβάζω την ανακοίνωση της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία λέει: παιδιά, η έκθεση αξιολόγηση που μας έκανε η Κομισιόν για την οποία η κυβέρνηση πανηγυρίζει, λέει μέσα ότι πρέπει να καταργηθεί το τέλος επιβεύματος. Τα 650 ευρώ που πληρώνω κάθε χρόνο. Τον κεφαλικό φόρο. Αυτό δεν το είδαμε όμως. Οι υπουργοί αυτό δεν το διαβάσαν. Διαβάσαν τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ.